Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα οι Άγιοι Πατέρες να μας ενισχύουν στον δύσκολο αυτόν αγώνα, στο να τηρηθούμε πιστοί στο δρόμο που χάραξαν εκείνοι. Είναι σήμερα η 7η Κυριακή από το Πάσχα των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συνεκροτήθη το 325 μετά Χριστόν στην Νίκαια. Σήμερα 9 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2019 με θέμα η ομιλία μας «Η αντιπατερική Ορθοδοξία του Σατανά». Είναι βαρύς τίτλος, σκληρός θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει στις ημέρες μας να ακούγεται και κάποιος σκληρός λόγος πέρα από τις αγαπολογίες εκκλησιαστικών και πολιτικών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να παίξουν με τις τύχες τη μοίρα του λαού. Θα χαιρετήσω και τους αδελφούς μας που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο και είναι συνεπείς στο ραντεβού μας και να σας πω το περιεχόμενο της ομιλίας. Αρχικά θα διαβάσουμε μια δικιά μου εισαγωγή για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Κατόπιν, οι σχέσεις μας με τους άλλους χριστιανούς είναι ένα άρθρο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, το οποίο άρθρο αποδεικνύει ότι αυτή η άλλη εκκλησία υπηρετούν, όχι την Εκκλησία του Χριστού. Και είναι τόσο φανερή η διαφορά που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους, που φυσικά και δικαιολογείται η διακοπή της μνημόνευσης των ονομάτων αυτών των επισκόπων και η αποτύχηση του λαού όσων λαϊκών θέλουν να χαράξουν μία γραμμή που να διαχωρίζει την Ορθοδοξία που ακολουθούν από την ψευδοεκκλησία τη δική τους. Και δικαιολογεί το άρθρο αυτό του Αλβανίας, δικαιολογεί το άρθρο αυτό του Αλβανίας, γιατί λένε ότι η εκκλησία που υπηρετούν δεν είναι το Χριστού. Και αν η εκκλησία δεν είναι το Χριστού, θα είναι κάποιο άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχουν πολλοί που είναι ο δρόμος του Χριστού και ο δρόμος του διαβόλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο δρόμος του διαβόλου είναι το σκότος. Το σκότος από μόνο του δεν έχει δύναμη. Ο διάβολος από μόνος του δεν έχει δύναμη. Είναι όπως το σκοτάδι. Το σκοτάδι, τι είναι το σκοτάδι? Άμα ανάψει το φως, το σκοτάδι πού πήγε? Ξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι όπως η σκιά. Αν πέσει φως, χάνεται η σκιά. Αυτό το πράγμα. Σας το διαβάσω αυτό το απόσπασμα από το λόγο του, που μάλιστα βρήκε και ανταπόκριση σε διάφορα οικουμενιστικά site και τον χειροκροτούν οι οικουμενιστές. Τι σοφά πράγματα που είπε ο Αναστάσιος, αυτός ο σοφός και μιλίχιος, ιεροκήρυκας, Χρυσόστομος, ο νέος Χρυσόστομος λένε. Το τι λέει όμως, από εκεί κανείς τον ονομάζει Χρυσόστομο, όχι αν έχει γλυκό λόγο. Από ό,τι λένε και ο Άριος γλυκό λόγο είχε. Από ό,τι λένε και ο Άριος γλυκό λόγο είχε. Αλλά έλεγε διαβολές, αιρέσεις. Οι σχέσεις μας λοιπόν με τους άλλους χριστιανούς, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μετά θα απαντήσουμε στον Αλβανίας. Θα διαβάσουμε και ένα σχόλιο που είδα κάτω από μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, την ανάρτηση τη συγκεκριμένη που το απαντάει ένας ανώνυμος, να το δούμε και αυτό. Η Κατάνοιξη έβαλε ένα βίντεο ενός πατρός Σπυρίδωνος από το εξωτερικό. Εγώ έκανα με τη βοήθεια μιας πνευματικής μου κόρης από μαγνητοφώνηση. Είναι ωραίες οι θέσεις του, αντιπροσωπεύουν εμάς, να σας τις διαβάσω. Και τέλος, να τελειώσουμε με το προφητικό κείμενο του πατρός Αυγουστίνου του Καντιώτη. Μου λέει: «Παπαδιά, πολύ καλά κάνεις που κάθε φορά το θυμάσαι». Δεν γίνεται να μην το θυμάμαι και εκ φύσεως,
διότι μεγάλωσα στα ποδαράκια του, τα ευλογημένα ποδαράκια του. Ήμουνα συνεχώς τις ομιλίες του, ηχογραφούσα κτλ. Μεγάλωσα κοντά του. Εμπνέομαι από τον Αγουστίνο τον Καντιώτη. Δεν γίνεται να μην ασχοληθώ μαζί του, αλλά είναι τόσο καταλυτικός και απόλυτος αυτά που λέει, που τους καταστρέφει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις τύχες της Εκκλησίας στα χέρια τους, της διοίκησης της Εκκλησίας και πηγαίνουν την Εκκλησία στα βράχια. Αλλά ο Καντιώτης τους περιλαμβάνει πάρα πολύ άσχημα. Και για να μην λένε ότι ο Παπανικόλας τα λέει αυτά, αυτός ο ακραίος, ο φονταμεντελιστής, ο φανατικός που λένε, να ακούσουμε έναν επίσκοπο ο οποίος είναι Άγιος και γίνονται θαύματα στο τάφο του. Και αυτά τα θαύματα που κάνει είναι επιβεβαίωση της μακαριότητος που έχει στον Παράδεισο. Λοιπόν, και την παρικαριά του κανείς δεν μιμήθηκε. Και την παρικαριά του ποιος την μιμήθηκε. Ποιος επίσκοπος βγήκε. Και κάποιους επισκόπους που τους λέγαμε λιοντάρια της Ορθοδοξίας και πρωτοπαλίκαρα, πρέπει έως τέλος να μένουν πρωτοπαλίκαρα και λιοντάρια. Όχι για λίγο καιρό και να συμπροσέφονται και να συλλειτουργούν με οποιοδήποτε οικουμενιστή. Δήθεν για διπλωματία, όπου υπάρχει διπλωματία υπάρχει υποκρισία. Για μας, για την Εκκλησία, όπου υπάρχει διπλωματία σε διοικητικό επίπεδο είναι υποκρισία. Θα το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ας κάνω την εισαγωγή μου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που αποδεικνύει ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εορτάζουμε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, διότι χωρίς αυτή την ιστορική περίοδο δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία. Είναι η εορτή των Αγίων και Θεοφόρων 318 Πατέρων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Ένας φοβερός πνευματικός πόλεμος υπήρχε εκεί την εποχή. Ο διάβολος ηχούσε τα τύμπανα και έβαλε το όργανό του, τον μέχρι προσφάτως μεγαλύτερο αιρετικό, τον Άριο, να αμφισβητήσει τη θεότητα του Χριστού. Μέχρι προσφάτως ήταν μεγαλύτερος αιρετικός. Τώρα υπάρχει άλλος. Ο Άριος υποστήριζε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι κτίσμα. Γνωρίζετε ότι ο Άριος είναι ο πατέρας της φοβεράς αιρέσεως των μαρτύρων του Ιαχωβά, οι οποίοι τα ίδια λένε για τον Χριστό μας. Τέτοια βλασφημία είχε δηλητηριάσει τότε πάρα πολύ την Εκκλησία. Μεγαλόσχημοι αρχιερείς και ιερείς είχαν παρασυρθεί και είχαν ακολουθήσει τον αριανισμό. Ο Άριος ήταν ένας από τους σημαντικότερους ιερείς της Αλεξάνδρειας. Παρόλο που είχε αυτό το αξίωμα και είχε φοβερές γνώσεις από τον τύφο, τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια του, άρχισε να κηρύττει πράγματα αιρετικά. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη υπό το αυτοκράτορο Μεγάλου Κωνσταντίνου μετά από πολλούς αγώνες, παρακαλώ στο γραφείο λίγο ησυχία, μετά από πολλούς αγώνες, διωγμούς και ταλαιπωρίες, και σε αυτήν διέπλουσαν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς τους γνωστούς Αγίους και σοφός ήταν ο Πράος και μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Θαυματουργός, του οποίου η ενέργεια να δώσει ισχυρό ράπισμα με το χέρι του στον αιρετικό Άριο έμεινε στην ιστορία. Ο Άριος έβλεπε θαύματα μπροστά του, αλλά δεν πειθόταν. Και ο Πράος Άγιος Νικόλαος, ο ήσυχος, δεν άντεξε. Τον κυρίευσε η οργή Κυρίου και έδωσε μια σφαλιάρα στον Άριο να τον βάλει στη θέση του. Φυλακίστηκε για αυτή την ενέργειά του από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά εκεί στη φυλακή ήρθε ο Χριστός και του έδωσε το Ευαγγέλιο και η Παναγία του έδωσε το Ομοφόριο. Διέπρεψε σε αυτή τη σύνοδο και ένας άλλος επίσης πολύ μεγάλος Άγιος, αγράμματος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος βλέποντας ότι δεν μπορούσε κανένας να πείσει τον Άριο, ζήτησε να παρέμβει. Αγράμματος, δεν θα είχε το δικαίωμα ίσως να μιλήσει, αλλά ο Άριος δεν δεχόταν την ύπαρξη της Αγίας Τριάδος, το πώς είναι δυνατόν τρία πρόσωπα να είναι ενωμένα και αδιαίρετα και το καθένα όμως να έχει την προσωπικότητά του. Δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα να είναι τρία σε ένα, αλλά και ένα σε τρία.
Να μην ξεχωρίζουν από τη μια, αλλά από την άλλη να έχουν την προσωπικότητά τους. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ο Άριος αυτό. Και ήρθε ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος δεν είπε πολλά λόγια. Πήρε ένα κεραμίδι στα χέρια του, προσευχήθηκε και αμέσως χώρισε το κεραμίδι στα τρία συστατικά του. Νερό, χώμα και φωτιά. Βλέποντας το αυτό, όλοι οι σύνεδροι δόξασαν τον Θεό. Μόνο ο Άριος δεν μπορούσε να δει το θαύμα που έγινε. Βάσει της ιστορίας και των δογμάτων που θέσπισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και οι επόμενες Οικουμενικές Σύνοδοι, έχουμε την Ορθοδοξία μας. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Βασίζεται πάνω στις αποφάσεις όλων των Οικουμενικών Συνόδων. Και δεν παρασύρθηκε φυσικά στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, όταν λέμε, είναι η αποφάση των Οικουμενικών Συνόδων και όλη εκείνη η παράδοση η οποία είναι, έχει ευλογηθεί και την έχει αποδεχτεί η Εκκλησία μας στα Ιερά της Βιβλία. Έτσι λοιπόν έχουμε, εκεί στερίζεται, εδράζεται η Ορθοδοξία μας. Και δεν παρασυρθήκαμε σαν Εκκλησία από αιρέσεις, από βλασφημίες απέναντι στο Θεό και από αλλότριες τάσεις και πίστες. Στις μέρες μας όμως, δηλαδή διαχρονικά, η Ορθοδοξία κράτησε. Στις μέρες μας όμως, διάφορα γεγονότα αποδεικνύουν πως η Εκκλησία μας υφίσταται αλλοτρίωση. Πατριάρχες και Μητροπολίτες πλασάρουν στον κόσμο την Ορθοδοξία μας με εκπτώσεις. Δεν δέχονται πια η ταγή της Εκκλησίας μας ότι η Ορθοδοξία είναι η μοναδική πίστη και ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαπραγμάτευτο δόγμα, αλλά το διαπραγματεύονται και το αλλάζουν και πλέον με την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου έχουμε τη νέα εκκλησιολογία όπου αναγνωρίζεται μοναδικότητα σωτηριολογικός χαρακτήρας και σε άλλα θρησκεύματα και σε άλλα δόγματα. Μας λένε λοιπόν πως η μόνη αλήθεια δεν είναι αυτά που εκήρυξαν οι 318 θεοφόροι πατέρες και η μετέπειτα, αλλά ότι η αλήθεια βρίσκεται και στο Ισλάμ και στο Βουδισμό και στους Βραχμάνους και στους ειδωλολάτρες. Ψήγματα και επίπεδα αλήθειας. Παίρνουμε λέγη από τον καθένα και συνάζουμε τα καλύτερα και φτιάχνουμε ένα νέο Ευαγγέλιο. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Το νέο Ευαγγέλιο της νέας εποχής είναι συγκριτιστικό και ολιστικό. Δηλαδή παίρνει από την Ορθοδοξία, από τον Παπισμό, από τον Προτεσταντισμό, από άλλα θρησκεύματα, ξένα προς τον Χριστιανισμό εντελώς, και κάνει ένα νέο Ευαγγέλιο. Υπάρχει αυτό το νέο Ευαγγέλιο, το οποίο το υπηρετούν διάφοροι άνθρωποι της νέας εποχής, νεοεποχήτες, δυστυχώς και κάποιοι, και ένας ορθόδοξος θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, τώρα δεν ζει πια, ο οποίος είχε δεχτεί αυτό το Ευαγγέλιο. Μην ξεχνούμε δε ότι στο Πουσάν, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών που είχε γίνει στο Πουσάν, διατυπώθηκαν οι όροι του νέου πιστεύω και του νέου Ευαγγελίου. Αυτά δεν είναι ψέματα, αυτά είναι δημοσιευμένα πράγματα τα οποία τα έχουμε καταγγείλει και εμείς από την Κατάνοιξη πολλές φορές, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, να φωτίζεται ο κόσμος και να μην νομίζει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αδιαπραγμάτευτο. Εμείς οι χριστιανοί έτσι νομίζουμε, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι, αλλά εμείς οι χριστιανοί που ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ορθοδοξία, οι διοικούντες αυτήν την Εκκλησία, πολλοί από τους διοικούντες, οι περισσότεροι, τώρα να μην κρυβόμαστε, με το μικροσκόπιο ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Ορθόδοξο. Πού να το βρεις, πού να βρεις τον Ορθόδοξο επίσκοπο, με το μικροσκόπιο, και δίνουμε και άλοθη πολλά. Δηλαδή, για να πούμε ότι αυτός είναι Ορθόδοξος, του χαρίζουμε και μπόλικα πράγματα για να τον πούμε Ορθόδοξο. Έτσι. Κατακρίβεια, εντάξει. Κατακρίβεια ούτε εμείς είμαστε. Κατακρίβεια. Όπως έλεγε και ο Γέρον Εφραίμ της Αριζόνας μια φορά που του είπα, Πάτερ μου, τι γίνεται με εμάς τους ιερείς. Λέει, Πάτερ, μην ψάχνεις ακρίβεια, λέει, στο ράσο. Μου είχε πει και είχε δίκιο. Είχε δίκιο ο Γέρον Εφραίμ της Αριζόνας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παίρνουμε από τον καθένα λοιπόν και συνάζουμε τα καλύτερα και φτιάχνουμε ένα νέο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της νέας εποχής, της Πανθρησκείας, που πάνε να μας την προβάλλουν σιγά σιγά,
είμαι και πολύ μαλακός εδώ για να τη δεχτούμε. Πιστεύουν ότι ο Πάπας, οι Προτεστάντες, οι Λουθεριανοί, οι Αγγλικανοί, οι Πεντηκοστιανοί, με τις αιρέσεις τους, τις βλασφημίες τους, την οικονομαχία τους, όλοι είμαστε ένα. Να το ξαναπώ εδώ, για αυτούς που δεν το ξέρουν από το διαδίκτυο, εσάς σας το έχω πει πολλές φορές, εκείνο το η περιβόητη ατάκα του κυρίου Ανθίμου, του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Όταν πήγα στο γραφείο του, αφού μου έκανε μια διάλεξη πρώτα για να μου αποδείξει ότι είναι μάτιος ο κόπος που κάνω να κηρύττω και ότι δεν θα έπρεπε σε κανέναν πατριάρχη να ταχώνω ή επίσκοπο, αλλά ό,τι έχω να πω να το πω στο αυτί του, στο αυτί του, αλλά μου φαίνεται είναι βαρύκος, γιατί ό,τι του έλεγα στο αυτί του και με διαβεβαίωνε ότι θα το μεταβιβάσει αυτός, δηλαδή έπρεπε να περνάει το αυτί του να το μεταβιβάσει ο ίδιος, ποιος θα το μεταβιβάσει? Ο ψευδεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ποιος θα το μεταβεί, που το κόψε το μνημόσυνο? Γιατί το κόψε το μνημόσυνο? Αυτός που είναι υπηρέτης του πανθρησκειακού πνεύματος, όχι μόνο του διαχριστιανικού διαλόγου, αλλά και του πανθρησκειακού πνεύματος. Να, αποδείχτηκε πριν από ένα μήνα σε συνέδριο που έγινε υπέρ του μουσουλμανισμού, ότι έστειλε αντιπρόσωπο να μιλήσει για το Ισλάμ. Υπέρ, ο κύριος Άθμος, θα σας το πω παρακάτω αυτό. Ο κύριος Άθμος. Που είναι αυτά τα παπαγαλάκια που λένε δεν έπρεπε να το κόψει στο μνημόνιο του Άθιμου, δεν κηρύττει τη αίρεση ο Άθιμος. Το ότι αποδέχτηκε την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, αυτό τι είναι, δεν το υπολογίζουνε. Πράτη αίρεση, χειρότερο. Πράτη αίρεση, όχι μόνο κηρύττει, αλλά κυρίως πράτη αίρεση. Ας τον κάνω λίγο το σκουφί, με συγχωρείτε γιατί έχει ζέστα, να πάρει λίγο αέρα το κεφάλι μου. Λοιπόν. Είδαμε Ορθοδόξους Πατριάρχες να δωρίζουν το Κοράνι σε επίσημους καλεσμένους τους. Μη μας κάνει εντύπωση. Μη περιμένουμε να δούμε κάποια εικόνα ή κάποιο σταυρό ή την Αγία Γραφή να προσφέρει το δώρο τη στιγμή που ντρέπονται κιόλας και όταν πάνε σε ομάδες μεταναστών κτλ. Βγάζουν αυτά τα οποία τους χαρακτηρίζουν ως Ορθοδόξους Επισκόπους. Τα φερούν. Μην λοιπόν περιμένουμε να δούμε κάποια εικόνα να κάνουν δώρο ή κάποιο σταυρό ή κάποια Αγία Γραφή. Αυτά τα δώριζαν οι προηγούμενοι Πατριάρχες, οι Παλαιοί και οι Απόστολοι. Οι σημερινοί Πατριάρχες κάνουν δώρο στους καλεσμένους στο Κοράνι. Έσχος και ντροπή. Μα τίποτε δεν γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τίποτε δεν έχουν βιώσει, καμιά χάρη δεν έχουν και προσπαθούν να πάνε στις άλλες πίστες ερωτοτροπώντας. Να εναγκαλιστούν τον παπισμό και τον προτεστατισμό και την παθρησκεία. Αυτά μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες. Πάνω σε αυτό νομίζω κολλάει να δώσουμε και ένα μήνυμα στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία Μητρόπολη Θεσσαλονίκης δεν είναι ιερά για μένα, είναι μοχθηρά. Η μοχθηρά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία αγωνίζεται πώς να εγκαθιδρύσει στη Μητρόπολη την πανέρεση του οικουμενισμού και την παθρησκεία. Στις 2 Ιουνίου λοιπόν του 2019 ο Ορθόδοξος Τύπος έγραψε «Διαθρησκειακή συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως». Γράφει το άρθρο «Οι διαθρησκευτικές συναντήσεις καλά κρατούν σε όλο τον κόσμο». Μία από αυτές έγινε πριν λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη, την οποία διοργάνωσε μια Ισλαμική αίρεση, η Αχμαντίγια Ελλάδος, η οποία προάγει ένα ιδιότυπο θρησκευτικό συγκριτισμό υπό την αιγίδα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και δυστυχώς με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τα κοιμιάζουν αυτοί, τα κοιμιάζουν. Δήθεν δεν ήθελε ο Άθιμος να βγει ο Μπουτάρης και τον έβγαλε ο Άθιμος, τον έβγαλε τον Μπουτάρη. Έκανε μια δήλωση κατά τον Μπουτάρη και βγήκε ο Μπουτάρης σαν παπουτσωμένος γάτος μπήκε στην πόλη μας. Δήθεν δεν τον ήθελε. Τα κοιμιάζουν εδώ τα αδέρφια, μια χαρά. Δείτε την είδηση. Το πρώτο συνέδριο θρησκειών του κόσμου με θέμα θρησκευτική αρμονία διοργάνωσε χθες το ξενοδοχείο Ελέκτρα Παλάς στη Θεσσαλονίκη η μουσουλμανική κοινότητα Αχμαντίγια Ελλάδος. Δεν κάνουμε εμείς εκείνη την ημερίδα, Πώς τη λέγεται? Πόρτο Παλάς, θα το πούμε μετά για την ημερίδα. Πόρτο Παλάς. Όχι το Ηλέκτρα.
να την πατήσουμε κι εμείς. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης καλωσόρισε την εκδήλωση στην πόλη, τόνισε τη σημασία που έχει για να είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος, ενώ επισήμανε ότι το όνομα του Ισλάμ παραβιάζεται εξαιτίας των ενεργειών μιας εξτρεμιστικής μειονότητας. Είναι αγράμματος, είναι αγράμματος, γιατί δεν διάβασε το Κοράνι. Εμείς που ασχοληθήκαμε με το Κοράνι και στη θεολογική σχολή, για να διαβάσουμε και να δούμε τι λέει. Το Κοράνι είναι, εμπνέεται και διοχετεύει παντού την πίστη ότι μαχαίρι και φωτιά στους άπιστους. Το Κοράνι δεν είναι για τους εξτρεμιστές, είναι για τους πιστούς γενικότερα του Ισλάμ. Αυτά που λένε είναι μπούρδες. Μπούρδες είναι αυτά που λένε. Κάθε Ισλαμιστής είναι εν δυνάμει άνθρωπος ο οποίος θα τραβήξει το μαχαίρι και την πίστη του. Και θα σφάξει. Ο παράδεισος του αγοράζεται με τη σφαγή των απίστων. Ο παράδεισος αγοράζεται με τη σφαγή των απίστων για αυτούς. Έτσι. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παραπομπή του Κουρανίου και τη μετάφρασή του. Η πρώτη ομιλία δόθηκε από τον Λάζαρο Σεφιχά, αντιπρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Να και οι Εβραίοι μέσα Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνύπαρξης και της διαβίωσης σε αρμονία με αλλόθρησκους και τόνισε το πολυθρησκευτικό υπόβαθρο της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ομιλία δόθηκε από τον πατέρα Αλέξανδρο Σαλμά. Πού να βρει αυτός ο αρχιμανδρίτης τα κότσια να πει όχι στη Μητρόπολη, αν δεν εμπνέεται ο ίδιος. Εκπρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Αθήμου, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα καλό βήμα προς την ελληνική συνύπαρξη. Διερωτόμαστε, λέγει ο Ορθόδοξος τύπος, τόσο ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης κύριος Άθυμος, όσο και εκπρόσωπος του πατήρ Αλέξανδρος Σαλμάς, δεν γνωρίζουν ότι ουδε μία συνάντηση μπορεί να έχει η χριστιανική μας πίστη με το Ισλάμ και τις άλλες θρησκείες. Έπεισαν μήπως μετά από αυτό τους μουσουλμάνους να μην είναι πλέον επιθετικοί εναντίον μας και να πάψουν να σφάζουν αθώους χριστιανούς? Ασφαλώς όχι. Λυπούμαστε, λέει το άρθρο, και ανησυχούμε. Συνεχίζω εγώ αυτά τα περί εισαγωγής. Διανοήστε ποτέ, αδελφοί μου, ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, όταν πήγαινε στους ιδωλολάτρες στην Αθήνα και στην Κόρυθο, να τους πήγαινε τότε σαν δώρα το αγραμματίδιο του Απόλλωνα, του Δία και της Αθηνάς? Πού έχουμε καταντήσει? Και θα δείτε σε λίγα χρόνια πού μας πηγαίνουν. Δυστυχώς ο κόσμος είναι ακατήχητος, παρασύρεται και δεν γνωρίζει. Όταν βλέπει τον Πατριάρχη να εναγκαλίζεται τον Πάπα στο μέσο του ναού, σκέφτεται όλοι ότι είναι ίδιοι. Τι Ορθόδοξος, τι Παπικός, τι Μουσουλμάνος. Αυτά έργαν και στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, όταν στον Μητροπολιτικό Ναό του Καΐρου, το Αγίου Νικολάου, δεν κάνω λάθος, είναι αυτόν που ίδρυσε, που ανακαίνισε ο Άγιος Νεκτάριος όταν ήταν εκεί Αρχιμανδρίτης Πενταπόλεως, αυτό το ναό, σε αυτό το ναό, έβαλαν το Χόντζα εν ώρα ακολουθίας να τους κηρύξει το Κοράνι. Και όταν εμείς γράφουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να ζητήσουμε την καθαίρεση των προϊσταμένων του ναού γι' αυτό, τι δεν μας έστειλαν, φυρμάνια μας έστειλαν, φυρμάνια. Μπορώ να ξεχάσω εγώ, δεν μπορώ να ξεχάσω, όταν κάποτε ήλεγξα τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Του έστειλα ένα γράμμα γιατί έβγαζε μία εικόνα ότι είναι πνευματικό παιδί μιας medium της Βασούλας Ρίντεν, και έλεγε ότι την ακούει, και μάλιστα την είχε τη Βασούλα Ρίντεν μέσα στους ναούς και επέτρεπε τη Βασούλα Ρίντεν να μοιράζει φυλάδια πνευματιστικά στον κόσμο. Και εγώ τι του είπα? Του είπα θα πρέπει να ντρέπεστε, διότι πρώτα απ' όλα παραβαίνετε την απόφαση μιας αδελφής εκκλησίας, ρε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την είχε αφορίσει τη Βασούλα Ρίντεν, και αυτός την αφορισμένη την είχε σαν να την έχει γέροντα. Ο μέντορας του. Και εγώ του έγραψα αυτό το μήνυμα. Και πήραν τηλέφωνο από την Αλεξάνδρεια, στο Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, να παραπονηθούν στον πρωτοσύγκυρο τον τότε, τον Νίκα Βάλας.
και με φωνάζει εμένα ο κύριος Άνθιμος να πάω στο γραφείο του και τώρα συνεχίζω εκείνο που είχα πει θα σας πω και λέει ο κύριος Άνθιμος τι είναι αυτά που κάνεις μου λέει, έτσι μου μίλησε, τι είναι αυτά που κάνεις μου λέει, δεν τρέπεσαι μου λέει. Καλά λέει εσύ ποιος είσαι μου λέει που βγήκες να μιλήσεις για τον Πατριάρχη και να βρίζεις λέει Πατριάρχης και Πατριαρχία. Λέω καταρχάς δεν βρίζω. Λέω τα δικά τους πεπραγμένα. Λέει εσύ βρέθηκες να μιλήσεις για τον Πατριάρχη και για τον οικουμενισμό. Λέω ποιος να μιλήσει λέω Παναγιώτα δεν τον έλεγα τότε. Λέει να μιλήσουν λέει από τον κύκλο του Φαναρίου. Λέω δηλαδή να μιλήσει λέει ο Γερμανία. Μα λέω ο Γερμανίας λέω με τον Καρδινάλιο ήταν μπροστά και ο Καρδινάλιος τον άλυφε με λάδι παπικό στο μέτωπο. Αυτός θα μιλήσει. Μου λέει να μιλήσει ο Γαλλίας. Ο Γαλλίας λέω προχθές λέω φιλήσει το χέρι του Πάπα. Α, φύγε από εδώ μου λέει. Όχι του λέω φύγε από εδώ. Να με πείτε ποιος θα μιλήσει. Του λέω Παναγιώτατε. Ποιος θα μιλήσει του λέω. Μου λέει κάτσε να τα πούμε. Μου λέει να ξέρεις λέει δεν έχει σκοπό. Δεν μπορεί λέει να βγει αυτός ο αγώνας που κάνεις μου λέει πουθενά. Λέω, τι θα δεχτούμε, λέω, την ένωση απροϋπόθετη. Μου λέει, άκουσε να δεις, δεν θα γίνει η ένωση όπως την νομίζει το μυαλουδάκι σου, μου λέει. Η ένωση, λέει, θα είναι πάρα πολύ χαλαρή. Πάνω-πάνω, λέει, θα υπάρχει μια Αγία Τράπεζα και ένα γεωποτήριο που θα κοινωνούν οι πάντες. Δηλαδή, Προτεστάντες, Παπικοί κτλ. Καλά, λέω, Παναγιώτατε. Και ο κόσμος, μου λέει, αχταρμάς, λέει, δεν είναι από κάτω. Αχταρμάς. Και δεν θα αντιδράσουμε. Δεν θα αντιδράσουμε, λέει η Παπα Νικόλα, γιατί θα το πάμε λαού-λαού. Λαού-λαού. Μας το πάνε λαού-λαού. Έχω φτάσει στο τέρμα. Μας το πάνε λαού-λαού. Δεν θα αντιδράσουμε. Φυσικά, του είχα πει τότε, όχι, του λέω Παναγιώτατε, θα αντιδράσουμε και το αίμα μας θα χύσουμε για να μην περάσει αυτό το λαού-λαού. Φυσικά, γι' αυτό κάναμε την αποτύχηση. Η αποτυχία ήταν φυσική εξέλιξη της αντίδρασής μας. Φυσική εξέλιξη της αντίδρασής μας. Αυτά πρεσβεύει η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης που δέχεται ότι ο Πάπας έχει ιεροσύνη. Δέχεται ότι τα μυστήρια του Πάπα είναι κανονικά και νόμιμα. Έτσι. Τελειώνω με την εισαγωγή. Σκέφτεται ο απλός κόσμος, εφόσον ο ίδιος ο Πατριάρχης διδάσκει ότι στο μουσουλμανισμό που είναι μια ιερή θρησκεία, υπάρχει η αλήθεια του Θεού, εμείς θα πούμε όχι. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που διδάσκει ο Πατριάρχης, οι προηγούμενοι, οι Άγιοι δεν τα διδάσκαν. Η Εκκλησία μας είναι μία. Αλλά συγκαταβατικά και συμβολικά λέμε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Η στρατευωμένη Εκκλησία, που είμαστε εμείς, που ακόμα δεν έχουμε αφήσει αυτό το μάτιο ντουνιά, που έλεγε και ο Άγιος Ιωσήφ, τον υπηρετούμε ακόμα. Είμαστε εδώ και πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Αυτοί που είμαστε εδώ μπορούμε ακόμη να κάνουμε λάθη. Είτε ιερείς, είτε αρχιερείς, είτε και σύνοδοι. Πολλές σύνοδοι συγκροτήθηκαν μέσα στην ιστορία που όμως αποδείχτηκαν αιρετικές και δεν τις δέχτηκε η Εκκλησία. Πολλοί Μητροπολίτες εξέπεσαν από το αξίωμά τους όπως ο Νεστόριος, Πατριάρχης, που έγινε μεγάλος αιρετικός. Αυτή την Εκκλησία δεν την εμπιστευόμαστε, γιατί ακόμα τα έργα της δεν τα σφράγισε ο Θεός. Σε θέματα δογμάτων, το έχω γράψει και παλαιότερα και είναι μια αποτίμηση και ένα συμπέρασμα από όλη μου την πορεία, σε θέματα δογμάτων, αδερφοί μου, και πίστης, υπακοή δεν κάνουμε σε αυτή την Εκκλησία τη στρατευωμένη. Μη μας κοροϊδεύουν. Μόλις πάμε να αντιδράσουμε και να πούμε κάτι, σηκώνεται ο Μητροπολίτης και λέει υπακοή στην Εκκλησία. Όχι, δεν κάνουμε υπακοή σε θέματα πίστεως. Υπακοή κάνουμε σε αυτή την Εκκλησία που λέγεται θριαμβεύουσα, η οποία έχει περάσει από αυτή τη ζωή και τις αποφάσεις της με τις οικουμενικές συνόδους τις έχει σφραγίσει ο Θεός. Υπακοή κάνουμε στους Αγίους Πατέρες. Αν δεν έχουμε λοιπόν γνώση της πίστης, τι δίδασκαν οι πατέρες, θα πλανηθούμε. Και δυστυχώς τις ημέρες τις τελευταίες, όπως λένε οι προφητείες, θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Να προσευχόμαστε λοιπόν να μείνουν οι ιερείς πιστοί στα δόγματα, να είναι παραδοσιακοί και όχι με κοσμικό φρόνημα, να τρέχουν από συνέδριο σε συνέδριο,
από συμπόσιο σε συμπόσιο χωρίς καμιά κατάσταση ορθής πίστης. Όχι, ο παραδοσιακός παπάς που ακολουθεί τους Αγίους Πατέρες και ο απλός λαϊκός που ακολουθεί αυτούς είναι αυτός που στο τέλος θα μας οδηγήσει στον δρόμο του Θεού και όχι σαν κάποιους επισκόπους όπως ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος που δεν μας ξαφνιάζει, όχι. Είναι αυτός ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις, δεν πρέπει να καταδικαστεί καμιά αίρεση στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης, παρά μόνο μία αίρεση λέει πρέπει να καταδικαστεί, ο εγωισμός. Ανακάλυψε τον εγωισμό για αίρεση ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Όλοι οι παλιοί πατέρες που ανακάλυπταν αριανούς και μονοφυσίτες και μονοθελητές τα λοιπά, τον εγωισμό δεν τον είχαν βρει. Ο εγωισμός δεν σε αποκόπτει από τη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορείς να αγωνιστείς με τον εγωισμό σου, να ταπεινωθείς, είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όλοι αγωνιζόμαστε με τα πάθη μας και με το εγώ μας. Και πρώτος εγώ που το εγώ το δικό μου έχει κεφαλαία γράμματα με bold, εγώ, εαυτούλης, κεφαλαία με bold και προσπαθώ. Αυτό όμως δεν με αποκλείει από την ουράνια βασιλεία, αν είμαι αιρετικός όμως είμαι εκτός εκκλησίας και δεν βρίσκω τον δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Σε άλλη κατηγορία ανήκει ο εγωισμός, στα πάθη, στα πάθη. Και σε άλλη κατηγορία ανήκει η αίρεση, στις αιρέσεις. Βέβαια. Πώς μπορούμε να περάσουμε. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας φαίνεται δεν είναι ικανός να ανακαλύψει καμία αίρεση. Και φαίνεται ότι και τις αιρέσεις, με τον γλυκή του λόγο, με τη σοφία του, με την παράδοση, με την ιστορία του, σαν με την πορεία του, που ήταν στην Ιεραποστολή και τα λοιπά, με τους θαυμαστές θειασότες, τα κανάλια της νέας εποχής, την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, η οποία είναι κανάλι πραγματικά της νέας εποχής, της προπαγανδίζει την ψευδοσύνοδο της Κρήτης και τέτοιους οικουμενιστές επισκόπους, με όλα αυτά έρχεται να μας πει «Εγώ είμαι ο Αναστάσιος Αλβανίας, ο θεμελιωτής της Εκκλησίας της Αλβανίας, αυτός ο οποίος θεμελίωσε την Ιεραποστολή στις ξένες χώρες κτλ. Έρχομαι εγώ τώρα ο Αλβανίας να σας πω ότι δεν υπάρχει οικουμενισμός». Ότι οικουμενισμός, πώς με είχε πει εμένα ο Νίν Καβάλας όταν ήταν πρωτοσύγκυρος, είναι αποκύημα νοσηράς φαντασίας. Και όταν του είχα πει, μα όγιος ο Ιουστίνος ο Πόποβιτς λέει ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεση, λέει άσε με, μη μιλάς. Δεν ήθελα να ακούσει για τον Ιουστίνο τον Πόποβιτς, όχι. Αλλά φυσικά τότε ήταν πρωτοσύγκυρος και δεν μπορούσε να πει περισσότερα. Μόλις έγινε Καβάλας, άνοιξε παρτίδες με τον παπικό ναό και τον Μητροπολίτη, τον παπικό στην Μητρόπολη του και είναι ο πρώτος επίσκοπος που πήγε εν ώρα ακολουθίας παπικής μέσα στην ακολουθία στον παπικό ναό. Αυτά κρύβει, έκρυβε η ψυχούλα του. Και τους παρηγόρησε κιόλας. Και τους παρηγόρησε και τους είπε, τι είπε στους παπικούς, μπράβο ρε παπαδιά που δεν τα ξεχνάς. Λέει, μη φοβάστε λέει, που είστε μικρό πίμνιο. Ακούστε τι είπε, το μικρό πίμνιο είναι η μικρή ζύμη. Δηλαδή τι τους ευχηθήκε, να φουσκώσουν σαν τη ζύμη τους παπικούς στη Μητρόπολη του. Και ύστερα δεν κυρί του μέρες. Μου έγραψε ένας μήνυμα στο Facebook. Πάτε λέει όταν μιλάτε και φωνάζετε σας φοβάμαι. Τώρα το θυμήθηκα. Ας κάνω λίγο. Του είπα, είμαι του Καλτιώτη. Ο Καλτιώτης άμα άρχισε να φωνάζει δεν μπορούσε να βάλει φρένο. Δεν έβαζε σιγαστήρα. Ορμούσε. Λοιπόν, εγώ όμως πρέπει να το κάνω και λίγο έτσι γιατί έχουμε και τα λαιμά μας. Από τη μια τσάι και από την άλλη φωνές. Κρύο. Όχι κρύο. Νερό. Καλό. Για να μην υδρώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο Μιλίχιος, σοφός, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, λέγει «Οι σχέσεις μας με τους άλλους χριστιανούς έχουν περάσει από διάφορες φάσεις. Σήμερα διακρίνονται δύο τοποθετήσεις. Την πρώτη
εκπροσωπεί μια νοοτροπία κλειστή καχυποψίας για τους άλλους, η οποία συχνά ανατρέχει στο παρελθόν με αρνητικά ιδεολογήματα. Ακούστε πώς λέγει τις πηγές που παίρνουμε εμείς από το παρελθόν. Τους πατέρες. Οι πατέρες που κατά τον Βαρθολομαίο είναι θύματα του αρχαικάκου Όφεως, για τον Αναστάσιο τα γραπτά και τα λόγια τους είναι αρνητικά ιδεολογήματα. Γιατί εμείς δεν τους μιλάμε από το μυαλό μας. Τους μιλάμε βασισμένοι πάνω στους Άγιους Πατέρες. Ο πατήρ Θεόδωρος, ο πατήρ Φώτιος, εγώ, ο πατήρ Χαράλαμπος. Όσοι μιλάμε και είμαστε και στον δρόμο τώρα της αποτύχησης, στηριζόμαστε πάνω στους πατέρες για να μην ξεφεύγουμε. Και να μας πούν προσωπικές γνώμες, λέτε. Όχι. Αυτά όμως γι' αυτόν είναι αρνητικά ιδεολογήματα. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία είναι μια αυτή που έχει νοοτροπία κλειστή, καχυποψίες για τους άλλους, η οποία ανατρέχει στο παρελθόν με αρνητικά ιδεολογήματα και επισημαίνει κινδύνους από τις επαφές με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Εμείς λέμε υπάρχει κίνδυνος με το να πας και να κάνεις ό,τι κάνεις με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Λέει, αυτή είναι μια κατηγορία που είμαστε κλειστοφοβικοί, που δεν θέλουμε να ανοιχτούμε κτλ. Τη δεύτερη εκφράζουν όσοι πιστεύουν στην προσέγγιση και συνεργασία των χριστιανών. Φυσικά, άμα τους λες χριστιανούς και τους αιρετικούς, γιατί εκεί καταντήσαμε, τώρα από το λέω αυτό θα πούν «Μα και εσύ σε ένα κήρυγμα που έκανες το 1989, στον προφήτη Ηλία είπες τα χριστιανικά δόγματα». Πρόσεξε. Μπορεί να το είπα κι εγώ. Μπορεί να το είπε και ο Πειραιός. Μπορεί να το είπε και ο Κοζάνης, ο Παλαιός. Μπορεί να το είπε και ο Λεωνίδας Θεσσαλονίκης, ο Παλαιός. Μπορεί να είπαμε Παπική Εκκλησία. Μπορεί να είπαμε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Μπορεί να είπαμε, ναι. Γιατί και εμάς μας επιπυλίζουν το μυαλό και έτσι μάθαμε κι εμείς. Άλλο να το πει ο Παπανικόλας, άλλο να το πει ο Μακαριστός Λεωνίδας, άλλο το πει και ο Καντιώτης ακόμα, και άλλο να έρθει και να θεσμοτηθεί από σύνοδο. Άλλο τι είπα εγώ. Και άλλο που για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας της Ορθοδοξίας συνεκροτήθη σύνοδος που αναγνώρισε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Άλλο τι έλεγα εγώ. Λέει, μα τι, και εκείνος ο Άγιος Μάρκος Ευδυνικός στη Φεράρα Φλωρεντία τον είπε τον Πάπα Αγιότατο. Προσέξτε, Αγιότατος ο Πάπας σε καμιά σύνοδο δεν αναφέρθηκε μετά από το σχίσμα. Ποτέ. Τότε που πήγαν να ζητήσουν τη βοήθεια του Πάπα, είναι και ένας τίτλος προσφώνησης αυτός. Δεν είναι ότι φαίνεται πολύ καλά ότι δεν τον είχε για Αγιότατο με την έννοια τη θρησκευτική, την έννοια την πνευματική, γιατί δεν φίλησε την παντόφλα του και ανέτριψε τα σχέδια του Πάπα και των φιλενωτικών ο Μάρκος Ευγενικός. Έτερον εκάτερον, θέλω αυτό να διευκρινιστεί. Άλλο να μιλάει ο Παπανικόλας και να πει Παπική Εκκλησία, δεν θα πούμε «Να, το είπε ο Παπανικόλας, Εκκλησία είναι». Όχι, η Σύνοδος τι θα θεμελιώσει. Λοιπόν, οι δεύτεροι λοιπόν πιστεύουν στην προσέγγιση και συνεργασία των χριστιανών. Συνήθως οι πρώτοι θέτουν το ερώτημα. Και τι έχουμε να πάρουμε από τη Δύση? Οι δεύτεροι τονίζουν ότι η ορθή τοποθέτηση είναι τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε και ασφαλώς πολλά έχουμε να μοιραστούμε από κοινού. Μάλιστα. Κάτι αυτονόητο που όμως εύκολα παραθεωρούν αρκετοί Ορθόδοξοι είναι ότι όλοι οι Ευρωπαίοι δεν επέλεξαν με διάθεση να προσχωρήσουν σε αίρεση τη χριστιανική ομολογία στην οποία σήμερα ανήκουν, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα στην οποία επί αιώνες η ομολογία αυτή επικρατεί. Παραδείγματος χάρη, ο Νορβηγός στην Λουθυρανική Εκκλησία, ο Σκοτσέζος στην Πρεσβυτεριανή. Πες τους, πώς τους κρίνουμε, επειδή δεν είναι Ορθόδοξοι? Όχι, Αρχιεπίσκοπε Αλβανίας, δεν κατανοείται
ότι επειδή γεννήθηκαν σε αίρεση, πρέπει να τους πούμε πως δεν σώζονται μέσα στην πίστη τους. Δεν τους κρίνουμε. Τους αγαπούμε και τους προειδοποιούμε. Το πορευθέντες μαθητεύσετε. Κυρίως να καταφέρουμε με τη δύναμη του Θεού να πείσουμε τους αιρετικούς αρχηγούς τους ότι βρίσκονται σε πορεία κολάσεως, ώστε κατανοώντας τη δεινή θέση που βρίσκονται, να εργαστούν και αυτοί στο να αρνηθούν την αίρεση και να ενταχθούν στην Ορθοδοξία. Άμα πούμε, επειδή είσαι Νορβηγός, είσαι οπαδός του Λούθυρου, και επειδή είσαι Σκοτσέζος, είσαι της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας, τότε γιατί κάνετε και Αρχιεπίσκοπο Ορθόδοξο στην Σουηδία και κάνετε και Αρχιεπίσκοπο Ορθόδοξο στη Σκωτία. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Σκοτσέζος Αρχιεπίσκοπος Ορθόδοξος και ο Σουηδός τους αρέσει πιο πολύ να πηγαίνουν να λειτουργούνται στους Λουθεριανούς ναούς παρά στους Ορθόδοξους. Γιατί με αυτά που τους λέτε, δεν φταίνε αυτοί που γεννήθηκαν Λουθεριανοί, τους αφήνουμε εκεί που είναι. Αυτό είναι. Και σήμερα μας λένε... Άδικος ο μισθός. Και σήμερα μας λένε, μην κάνετε το κόπο για την αποστολή. Σώζονται και από εκεί οι Προτεστάτες. Σώζονται και οι Παπικοί. Οπότε η Ιεραποστολή μας, το πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, πού πάει αυτό? Τελείωσε? Αυτό δεν μπορεί να το κατανοήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Οι υπερσυντηρητικοί υποστηρίζουν ότι οι επαφές μας με τους ετεροδόξους απειλούν να αλωτριώσουν το ορθόδοξο φρόνημα και ήθος, και ότι η συμμετοχή μας στην οικουμενική κίνηση, την οποία άκρητα χαρακτηρίζουν ως πανέρεση, είναι προδοσία της Ορθοδοξίας. Μα τι μας λες? Δηλαδή εμείς σας κατηγορούμε ότι αλωτριώνετε την Ορθοδοξία και το ήθος? Δηλαδή θα κάνετε όπως μου έλεγε κάποτε ένας συνεφημέριος. Δεν γίνονται λες οι προσευχές. Έλα εδώ, το λέω. Κοίταξε αυτό το βίντεο. Κοίταξε αυτές τις φωτογραφίες. Όχι, λέει, αυτά είναι όλα, λέει, Photoshop. Είναι Photoshop που πήγε, λέει, ο Πατριάρχης με τον Πάπα στον Παναγιο Τάφο. Δεν είναι. Τι με είπε ο άθιμος όταν του είπε αυτό? Μου λέει, δεν ήταν μέσα σε ναό, ήταν εκτός ναού. Λέω, ο Πανάγιος Τάφος λέει είναι εκτός του ναού, μου λέει, εκεί επιτρέπεται. Τι λέτε, λέω, με αυτή τη λογική, με αυτή τη λογική φυσικά το ήθος της Ορθοδοξίας δεν το διαβάλλουν και δεν το πειράζουν. Οπότε καμία σχέση η οικουμενικότητα, αδελφοί μου, των Αγίων Πατέρων, γιατί εδώ λέγει ότι είναι οικουμενική κίνηση αυτό που κάνουν. Καμία σχέση η οικουμενικότητα των Αγίων Πατέρων που πολεμούσαν τις αιρέσεις με την οικουμενική κίνηση των σημερινών πατέρων που ανήκουν στις αιρέσεις. Αυτό πρέπει να πούμε. Γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Οι πατέρες που διαλέγονται αυτή τη στιγμή ανήκουν στις αιρέσεις τους. Ανήκουν στην αίρεση του οικουμενισμού, δέχονται τους παπικούς και δέχονται τους Προτεστάντες. Εγώ θα τρελαθώ, κόντριψα να πάθω τότε αποπληξία όταν είδα τον Πατριάρχη στη Ραβένα να μεταλαμβάνει τους παπικούς, και όταν μετά από λίγο καιρό τον είδα στη Σουηδία σε λουθυριανό ναό να ψάλλει με τους ψάλτες ύμνους της αίρεσης. Εν ώρα θείας λειτουργίας. Θείας. Εν ώρα λειτουργίας της αίρεσης. Και συνεχίζει ο Αναστάσιος. Δεν δυσκολεύονται οι υπερσυντηρητικοί να βάλουν στους αντιφρονούντες ετικέτες όπως αιρετικοί, οικουμενιστές, άγνωστη λέξη, λέει, στο ελληνικό λεξιλόγιο η λέξη οικουμενιστής. Το ελληνικό λεξιλόγιο γνωρίζει από αιώνες μόνο το οικουμενική, οικουμενικός. Και εγώ του λέω, και στην εποχή του Άριου άγνωστη λέξη για το ελληνικό λεξιλόγιο ήταν η λέξη αριανή. Δεν προϋπήρχε. Μόλις προέκυψε ο Άριος, βγήκε η λέξη αριανή. Μόλις προέκυψε ο οικουμενισμός, πήγαινε η λέξη οικουμενισμός. Τι να κάνουμε τώρα? Πολλοί όμως πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας να συμμετέχουμε στους κοινούς προβληματισμούς προσφέροντας την ορθόδοξη μαρτυρία. Είναι, πώς το λένε αυτό, αυτός που έχει ψευδεστήσεις, ζουν με ψευδεστήσεις. Νομίζω ότι προσφέρουν ορθοδοξία. Τη γραμμή αυτή έχουν υιοθετήσει από ετών οι σύνοδοι των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δηλαδή όχι από πάντα όμως. Πριν από λίγα χρόνια υιοθέτησαν. Γιατί άλλη γραμμή ήταν των Αγίων Πατέρων και Συνόδων.
Υπενθυμίζω, λέει, ορίστε, άμα εφορείσαι αρχιεπίσκοπη Αλβανίας από αυτό το πνεύμα, φυσικά θα στηρίζεσαι και θα εδράζεσαι πάνω σε αυτές τις αποφάσεις. Λέει, υπενθυμίζω και τις πρόσφατες διακηρύξεις στην Κωνσταντινούπολη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και τον Πάπα Βενέδικτο VI. Φυσικά, άμα εσύ λες, το είπε ο Πάπας αυτό, ας το κάνω, τότε έχεις δίκιο. Είσαι παραδοσιακός. Είσαι ορθόδοξος. Άμα λες ότι στηρίζεσαι πάνω σε αυτά. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος τελικά αποφασίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία για το εκάστοτε πρακτέο και για το τι είναι αιρετικό. Ο Α, ο Β ευσεβής, μοναχός ή κληρικός, διότι τάχα αυτός αυτεπάγγελτα εκπροσωπεί το λαό, χωρίς μάλιστα να το ρωτά. Μήπως έτσι κινδυνεύουμε να διολυστήσουμε σε ένα τύπο πρεσβυτεριανής Ορθοδοξίας. Αλλά ένα τέτοιο είδος δεν το γνωρίζει η Ορθόδοξη παράδοση. Η Σύνοδος των Επισκόπων έχει την ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις στα κρίσιμα θέματα και να καθορίζει την εκάστοτε Ορθόδοξη στάση. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ανανούρισμα το οποίο μας λένε και μας επιπηλίζουν. Λέει, υπακοή στην Εκκλησία, αφού η διοικούσα Εκκλησία δεν αποκήρυξε τον οικουμενισμό, δεν είναι αίρεση ο οικουμενισμός. Αφού δεν καταδικάζει τα δρόμενα του φαναρίου, ποιος είσαι εσύ, Παπα-Νικόλα, να τα καταδικάσεις? Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι πολύ διαφορετική από αυτό που μας λένε. Η παράδοση της Εκκλησίας δίνει δικαίωμα σε κάθε παπά και σε κάθε λαϊκό να αποφασίσει αν ο επίσκοπός του κηρύττει ή δεν κηρύττει αίρεση. Γιατί ο 15ος κανόνας της πρωτοδευτέρας Ιεράς Συνόδου λέγει το εξής, αν θυμάστε. «Η γάρ διαίρεσιν τεινά παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην, της προς των πρόεδρων κοινωνίας σε αυτούς διαστέροντες, εκείνου την αίρεσιν δηλωνώτη δημοσία κηρύττοντος και γυμνήτη κεφαλή επί Εκκλησίας διδάσκοντος, οικιούτη ου μόνον την κανονική επιτιμήση ουχ υποκίσονται προς συνοδικής διαγνώσεως σε αυτούς της προς των καλούμενων επίσκοπων κοινωνίας αποτυχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται, ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδοπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ου σχίσματα την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμων, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία να εσπούδασαν ρίσαστε». Δηλαδή, με πιο απλά λόγια και ποια λόγια που τα καταλαβαίνετε. Πώς? Δεν ξέρω. Τι έχουμε, πώς? Έπεσε πάνω σε σταθμημένα αυτοκίνητα, ένα αυτοκίνητο και μας προσπάθησαν να έχουμε... Πού σε ποια άδω? Στη μοναστηρίο. Πάτε να δείτε λίγο, πάτε να δείτε. Ένα το γιο τα Γιάρης. Πάτε να δείτε ποιανού είναι το Γιάρης. Να κάνουμε μια διακοπή, γιατί ένας έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μήπως είναι τα δικά μας. Έπαθε τίποτα αυτός? Το είδες? Δεν πιστεύω να βάλει κανέναν Αναστάσιος. Γιατί να μας τρακάρει. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Ας συνεχίσουμε εμείς μέχρι να δούμε ποια αυτοκίνητα τσαλακώθηκαν. Ελπίζουμε να μην έπαθε κανείς τίποτε. Παρακαλώ. Πάρ' το λίγο πιο δυνατά αυτό. Έχει. Θα δούμε. Ο κανόνας αυτός αναφέρεται σε έπαινο πρεσβυτέρου και όχι κατά δίκη
ο οποίος πρεσβύτερος διακόπτει την κοινωνία του επισκόπου του και αποτυχίζεται, ο οποίος επίσκοπος κηρύττει γυμνή την κεφαλή, δημοσίως δηλαδή και προκάλυπτα αίρεση, κατεγνωσμένη είτε από σύνοδο είτε από εκκλησιαστικούς πατέρες. Ο οικουμενισμός είναι μία αίρεση την οποία την έχουν καταδικάσει και σύνοδοι και πατέρες και άγιοι. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ τον επίσκοπό μου, έχω το δικαίωμα να πω εσύ αποδέχεσαι τις αποφάσεις της συνόδου. Όταν το γράφω, του γράφω, γιατί δεν το έχω στο μνημόσυνο έτσι. Έβγαλα μια απόφαση και το έχω στο μνημόσυνο, όχι. Όσοι με παρακολουθείτε τα τελευταία 15 ετία τουλάχιστον, το έχω στείλει επιστολές του κυρίου Αθήμου. Τον έχω προειδοποιήσει. Το έχω πει ότι κάνεις αυτά τα αιρετικά. Ότι επιτρέπεις αυτά. Ότι κηρύττεις εκείνα. Ότι ο πρωτοσύγκελός σου λέει αυτά. Ότι ο αρχιερατικός σου επίτροπος πιστεύει ότι ο Πάπας έχει ιεροσύνη. Ότι εσύ συμπροσεύχεσαι, αφήνεις το πλήρωμα να συμπροσευχηθεί με τον αρμένικο επιτάφιο, ο Ορθόδοξος και Αρμένικος. Ότι επιτρέπεις, επιβάλλεις τους παπάδες στα κημητήρια να θάβουν και να ψάλουν τρισάγιο και στους αιρετικούς. Όλα αυτά εγώ τον είχα προειδοποιήσει τον κύριο Άθιμο. Και αυτός δεν άλλαζε ρότα. Και όχι μόνο αυτό, μόλις έγινε η ψευδοσύνοδος, μας έφερε και την ψευδοσύνοδος στη Θεσσαλονίκη και λέει η ψευδοσύνοδος ήταν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Όταν το είπε αυτό, έχω το δικαίωμα βάσει του κανόνα, επειδή ακολουθεί η αίρεση που είναι καταδικασμένη από Αγίους Πατέρες, να του κόψω το μνημόσυνο. Απαντώ λοιπόν στον Αρβανίας και του λέω, δεν θα περιμένω τη Σύνοδο να καταδικάσει τον κύριο Άθιμο και μετά, γιατί αν Σύνοδος καταδικάσει τον Άθιμο, δεν χρειάζεται να του κόψω το μνημόσυνο, δεν θα έχουμε καμία σχέση μαζί του. Δεν είναι ένας καταδικασμένος, καθαιρεμένος επίσκοπος. Ο κανόνας λέγει να διακόπτουμε το μνημόσυνο από επισκόπους που δεν έχουν καθαιρεθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό όμως δεν μας το λέει κανένας. Η συνείδηση του παπά που βλέπει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα του κόβει για θέματα πίστεως. Οπότε... Και θα ήσουν ανακόλουθος των λόγων σου αν δεν έκανες την ακριβώς πράξη αυτή. Οπότε κύριε Αναστάση Αλβανίας, δεν θα περιμένουμε την σύνοδο που εσείς την έχετε επιλέξει τους 300 επισκόπους της αίρεσης, τους έχετε προαγάγει, ό,τι αρχιμαντρίτη οικουμενιστή έχετε τον κάνατε επίσκοπο, ποιος θα καταδικάσει τον οικουμενισμό? Μόνο με θαύμα. Και στα χρόνια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή δεν υπήρχαν επίσκοποι που θα καταδίκαζαν τον οικουμενισμό. 30 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου Μαξίμου ο Θεός επέτρεψε να βγουν επίσκοποι που να κάνουν σύνοδο και να καταδικάσουν την αίρεση του μονοθελητισμού. Το ξέρετε αυτό? Αλλά έκανε αγώνα όμως αυτός. Και δεν έλεγε όπως λέμε εμείς, καλά και πότε, ως πότε θα είμαστε στην αποτύχηση και ως πότε δεν θα έχουμε παπάδες και ως πότε να έχουμε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, ο οποίος θα ανατρέψει την τάξη που ξέρουμε σήμερα. Τελειώνω. Προφανώς υπάρχουν πολλά προβλήματα, λέγει ο ίδιος, θεολογικά, εκκλησιαστικά, εκκλησιολογικά, πρακτικά, τα οποία χωρίζουν τους χριστιανούς της Ευρώπης. Θα χρειαστεί ασφαλώς υπεύθυνη και συστηματική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων. Κανείς, λέγει, από όσους μετέχουμε στις διαχριστιανικές σχέσεις, δεν είναι διατηθειμένος να αρνηθεί την ορθόδοξη ταυτότητά του ή να κάνει συμβιβασμός στην πίστη του προδίδοντας την ορθόδοξη παράδοση. Μαυρίλα μαύρη τους πλάκωσε και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Άλλωστε, λέγει, η ουσιαστική συμβολή μας δεν είναι ο συμβιβασμός ή η σιωπή, αλλά η σοβαρή κριτική σκέψη, η προσφορά του θησαυρού της ορθόδοξης παραδόσεως και θεολογίας, που συνδέει οργανικά το σήμερα με την Αποστολική Εποχή. Γενικά πάντως, και να το μασονικό μήνυμα, δεν ξέρω αν είναι μασόνος, αλλά το μασονικό μήνυμα το ρίχνει. Γενικά πάντως θα ήταν τραγικό, ενώ οι πολιτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, οικονομικές δυνάμεις προωθούν την ενότητα των πολιτών της Ευρώπης, στηρίζοντας έτσι την ειρήνη και την ασφάλεια της Ηπείρου, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να επιχειρήσουν να υψώνουν παραπετάσματα ανάμεσά τους. Κάτι χειρότερο, θα ήταν σκάνδαλο, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Δηλαδή, αυτό που είπε και στο γράμμα που έγραψε στον Βαρθολομαίο, ότι διαφωνώ με το σχίσμα στην Ουκρανία,
με την αναγνώριση του αυτοκεφάλου, αλλά σας υπόσχομαι ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ θα είμαι ακολουθός σας. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Δηλαδή, για την χάρη της ενότητας και στο, και στο μια γάρα να πάτε να μας ρίξετε, εγώ θα σας ακολουθήσω. Δεν θα αντισταθώ. Μπράβο. Μπράβο. Ανθρωποκεντρική η πίστη του. Μπράβο. Έτσι. Όχι, χριστοκεντρική. Ανθρωποκεντρική. Μπράβο. Και γράφει ένας ανώνυμος σχολιαστής το εξής. Ωχ. Ο Ιορδάνης εδώ είναι. Το είδε. Και ο Σόρος. Και οι δύο και η Τζένικα το πήγε. Δεν θα ανεβούν αυτοί επάνω τώρα, θα περιμένουν τροχές. Το είπε ο Κυριάννης, το δικό μου λέει. Ωχ, έπεσε πάνω στα δικά τους ένας, τον πιάσαν όμως λέει, και άμα δεν έχει ασφάλεια, τρεχαγύρευε. Δύσκολο, δύσκολο. Πειρασμός, διάβολος, διάβολος. Ο διάβολος, πειρασμός. Άλλη φορά τα πάω. Πειρασμός, πειρασμός. Του απαντά ένας, παρακαλώ. Αυτές τις μπουρδολογίες, λέει, τις ακούμε χρόνια και δεν πρωτοτυπεί ο νέος τι ανακηρυχθείς πρόεδρος των θρησκειών της Αλβανίας, κύριος Αναστάσιος. Όσο και αν τανίζονται οι θειασότες του θρησκευτικού συγκριτισμού να μας πείσουν και το θεάριστο έργο τους, να ξεγελούν τους αιρετικούς με γλυκανάλατα λογάκια και να τους στέλνουν κατευθείαν στην απώλεια, ο λαός του Θεού μένει απαθής και διάφορος. Ο γλυκομύρητος Αναστάσιος, ο πρόεδρος και των μουσουλμάνων της Αλβανίας, αυτό που μακελεύουν τους χριστιανούς, δεν τόλμησε να χαρακτηρίσει ως αιρετικούς τους δυτικούς, παρόλο που είναι καταδικασμένοι από οικουμενικές συνόδους. Η 7η καταδικάζει τους αγιομάχους και τους οικονομάχους προτεστάντες, η 8η και η 9η τους παπικούς για το Φιλιόκβε, είναι οι συχαστικές σύνοδοι για την χτιστή χάρη και πάει λέγοντας. Προφανώς, θέλει να λησμονεί ο Μακαριότατος πως κύριο έργο του είναι η μέρημνα και τη σωτηρία των ανθρώπων και δευτεροβόντως να κάνει δημόσιες σχέσεις, διότι περί αυτού πρόκειται στους διαλόγους με τους αιρετικούς. Αντί να τους πούν ορθά κοφτά ότι βρίσκονται σε πλάνη και άρα σε οδό απώλειας, τους πουλάνε αγαπησιάρικα λογάκια τα οποία δεν στοιχίζουν τίποτε όσον αφορά την ομολογιακή στάση τους και δημιουργούν κοσμικού τύπου φιλίες. Αν ας μας αναφέρουν έστω και μια εκκλησία, σε εισαγωγικά, από αυτές που διαλέγονται χρόνια τώρα, να πίστηκε και να σπάστηκε την Ορθοδοξία. Δηλαδή, κάντε έναν αιώνα διαλόγους με τους αιρετικούς. Ποια εκκλησία άλλαξε και ήρθε στην Ορθοδοξία? Μπορώ όμως, τι έχουμε? Άσχημα. Το αυτοκίνητα δηλαδή, πάθανε ζημιά. Δεν φαίνεται να έχει ασφάλεια, ε. Περίπτωση. Τώρα αν είχαν μειχθεί ασφάλεια αυτή, κάτι μπορεί να γίνει. Παρακαλώ. Λέγει λοιπόν εδώ ο σχολιαστής, ας μας αναφέρουν έστω και μια εκκλησία που έχει αλλάξει μετά τους διαλόγους. Εγώ λέω, μπορώ να δείξω μια εκκλησία που ασπάστηκε τις αιρέσεις και κατέληψε τη μάνα Ορθοδοξία. Μπορώ. Εσείς δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχει μια εκκλησία που εγκατέλειψε τη μάνα Ορθοδοξία. Απαντούν όμως τον Αλβανίας, αν υπάρχει οικουμενισμός, που ο οικουμενισμός είναι μια άλλη πίστη και όσοι ανήκουν στο οικουμενιστικό χώρο είναι σε αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, υπηρετούν αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Οι Αλβανοί λοιπόν, συγγνώμη, γιατί είπα Αλβανοί, απαντάν στον Αλβανίας, όχι στους Αλβανούς, στον Αλβανίας, απαντούν με τα γραπτά τους διάφοροι. Εγώ θα επέλεξα τρεις ανθρώπους, συμβολικά τους επέλεξα. Πρώτος είναι ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος όπως ξέρετε, στα δύο πρώτα έτη της
ποιμαντορίας του, μας κατέβασε στους δρόμους και τις ταυτότητες και για όλα τα θρησκευτικά πιστεύω μας. Για τη σημαία μας, για την πίστη μας, για την ταυτότητά μας. Κατεβήκαμε, τον υποστηρίξαμε και αυτά γινόλωσε αυτά τα μηνύματα. Γεια σου παλικάρι του Χριστού, γεια σου πρωτοπαλίκαρο της Εκκλησίας που μας έκανε να χαρούμε. Και μάλιστα και πριν γίνει αρχιεπίσκοπος έγραφε και ωραία πράγματα κατά του οικουμενισμού. Κατά το πνεύμα του οικουμενισμού έγραφε. Μετά μας έφερε τον Πάπα. Και μας ταράγγισε την καρδιά. Παγώσαμε. Τα στερνά δεν τιμούν εδώ τα πρώτα. Τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα. Αυτό. Λοιπόν. Γράφει ο Μακαριστός. Ο οικουμενισμός πραγματικά έτσι όπως έχει επικρατήσει να σηματοδοτείται ο όρος αυτός βεβαίως είναι αίρεση. Γιατί σημαίνει απάρνηση βασικών γνωρισμάτων της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι φερυπίν η αποδοχή της θεωρίας των κλάδων, ότι δηλαδή η κάθε εκκλησία έχει ένα τμήμα αληθείας και πρέπει να ενωθούμε όλες οι εκκλησίες, να βάλουμε στο τραπέζι τα τμήματα της αληθείας και να απαρτιστεί το όλον. Εμείς πιστεύουμε, έγραφε ο Χριστόδουλος, ότι η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τέρμα! Σε αυτό δεν γίνεται συζήτηση και επομένως οποιοδήποτε πρεσβεύει τα αντίθετα μπορεί να λέγεται οικουμενιστής και επομένως να είναι εκτός εκκλησίας, να είναι αιρετικός, έλεγε ο Χριστόδουλος, κύριε Αναστάση Αλβανίας. Αυτός που πρεσβεύει τα αντίθετα είναι αιρετικός, λέει, κύριε Αναστάση Αλβανίας. Σας απαντά εκείνος ο οποίος χάραξε τον δρόμο του οικουμενιστικού πνεύματος μετά στην Εκκλησία της Ελλάδος. Να σας θυμίσω δε, κύριε Αλβανίας, και όλων που έχετε πέριξ ημών, ότι ο οικουμενισμός είναι λεγεών δαιμονίων. Γράφει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τους ψευδοχριστιανούς. Τότε και τι μου λέτε ότι είναι χριστιανοί οι παπάδες που μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Εγώ είπα και την άλλη φορά, προσώρας, προσέξτε, γιατί η χάρις δεν εμπέζεται. Η χάρις του Θεού δεν εμπέζεται. Μη μου περιέβεστε με τα χεράκια σας κάνετε Θεία Λειτουργία. Γιατί όταν σας ρωτάω, η λειτουργία που έκανε ο Βαρθολομαίος στην Ιρλανδία, στον ναό των Λουθυρανών, είχε χάρη Αγίου Πνεύματος? Πήγε το Άγιο Πνεύμα στο ναό της αίρεσης και έκανε το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού? Κοινώνησαν οι χριστιανοί που ήταν εκεί με σώμα και αίμα Χριστού? Το πιστεύετε αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν επισκιάζει χώρους λατρείας αιρέσεων και άλλων θρησκευμάτων. Οπότε προσέξτε παπάδες. Αν και τώρα ακόμα με το Ουκρανικό σχίσμα δεν καταλάβατε ότι πρέπει να το κόψετε το μνημόσυνο ή τουλάχιστον να διακηρύξετε ότι είστε αντίθετοι με τη φαναριώτικη πολιτική δράση, θα πρέπει να σας πω ότι θα δώσετε λόγο για το πίμνιο που παρασέρνετε στο Θεό. Προσέξτε, βάλτε ένα φρένο, γιατί είναι άλλη εκκλησία αυτή που υπηρετεί ο Βαρθολομαίος. Είναι ο οικουμενισμός, είναι αίρεση. Και αυτοί που υπηρετούν τον οικουμενισμό είναι αιρετικοί. Και ο Βαρθολομαίος είναι αρχηγός της αίρεσης του οικουμενισμού. Προσέξτε. Μα λέει δεν καταδικάστηκε ακόμα. Όχι. Καταδικάστηκε και από συνόδους και από πατέρες. Ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς είναι ένας από τους πατέρες που καταδικάζουν αυτή την αίρεση. Όλοι αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλες οι ψευδοεκκλησίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αίρεση παραπλεύρω στην άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά τους είναι πανέρεση. Γιατί στο διάστημα της ιστορίας οι διάφορες αιρέσεις αρνούνταν ή παραμόρφωναν μερικά ιδιώματα του Θεανθρώπου και κυρίου Ιησού. Οι ευρωπαϊκές όμως αυτές αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρο τον Θεάνθρωπο και στη θέση του τοποθετούν τον Ευρωπαίο άνθρωπο, έγραφε ο Πόποβιτς. Και ένας καθηγητής της θεολογίας, ο Ανδρέας Θεοδόρου,
δικός τους, όχι δικός μας, δικός τους, γράφει το εξής. Ο οικουμενισμός δεν είναι αίρεση και πανέρεση, όπως συνήθως χαρακτηρίζεται. Είναι κάτι πολύ χειρότερο της πανερέσεως. Οι αιρέσεις ήταν φανερή εχθή της Εκκλησίας. Μπορούσε αυτή να παλέψει η Εκκλησία εναντίον τους και να τις κατατροπώσει. Αυτό είναι πονηρό που λέει εδώ, προσέξτε. Ο οικουμενισμός όμως αδιαφορεί για τα δόγματα και τις δογματικές διαφορές των Εκκλησιών. Είναι υπέρβαση, αμνίστευση, παραθεώρηση, για να μην πούμε νομιμοποίηση και δικαίωση των αιρέσεων. Είναι ύπουλος εχθρός και από εδώ ακριβώς προέρχεται ο θανάσιμος κίνδυνος. Ναι, είναι ύπουλος εχθρός, αλλά όχι ότι δεν μπορούμε να τον δούμε για να τον πολεμήσουμε, έτσι, να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Αυτά γράφουνε δικοί τους άνθρωποι, αλλά και άγιοι δικοί μας, ότι υπάρχει οικουμενισμός που είναι πανέρεση και είναι λεγεώνα δαιμονίων. Ξεκάθαρα. Αυτός που υπηρετεί λοιπόν την αίρεση του οικουμενισμού να προσέχει, διότι τα πνευματικά του παιδιά θα του κόψουν το μνημόσυνο. Όπως εμείς οι παπάδες κόβουμε το μνημόσυνο του δεσπότη, έτσι και εσείς οι λαϊκοί μπορείτε να κόψετε το μνημόσυνο, δηλαδή την πνευματική κοινωνία με τον γέροντά σας, με τον πνευματικό σας. Αν ο πνευματικός σας δηλαδή κηρύττει τη αίρεση και λέει και εγώ πιστεύω ότι λέει και ο άθιμος και ο πατριάρχης, μακριά με ελαφρά πηδηματάκια, κόψτε το την κοινωνία. Να καταλάβουν ότι το πίμνιο δεν ευλογεί αυτή τη διαδικασία αποτύχηση από κάθε έναν ο οποίος κηρύττει την αίρεση του οικουμενισμού. Και πάντα υπήρχε βαθμός δυσκολία στο να διαγνώσουν οι άνθρωποι την αίρεση. Μπράβο. Γιατί απομυθοποιεί την προηγούμενη μπράβο, κατάσταση μπράβο. Και επιδεινώνει τη δική μας. Και τότε αιώνες πάλευαν, γιατί δεν μπορούσαν να είναι. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, έχεις δίκιο. Εδώ ο Άγιος Σπυρίδων θαύματα έκανε. Ο Άγιος Νικόλαος Τσφαλιάρα έδωσε και πολλοί επίσκοποι δεν πίστευαν ίδιος ο διάβολος ότι ο Άριος είναι αιρετικός. Έτσι. Ναι, ήταν πονηρός. Πονηρός. Μην ξεχνάμε δε ότι επί εποχής Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας είχε καταδικάσει αυτός, χαμήλωσε το, είχε καταδικάσει αυτός τον αιρετικό Άριο, το ξέρετε αυτό, τον είχε καταδικάσει, τον είχε καθαιρέσει. Είδε όμως το τέλος του, ότι πλησίαζε το τέλος του. Και κάλεσε δύο πνευματικά του παιδιά να τους πει ότι ο τάδε θα είναι διάδοχός μου. Και δεν τους κάλεσε για να πει ποιος θα είναι ο διάδοχος, αλλά τους κάλεσε και τους είπε, επειδή οι Αριανοί, οι Παμπώνηροι και οι Μοχθηροί θα έρθουν τώρα και θα σας πούν να ευλογεί, συγχώρησε τον Άριο και άστον να λειτουργήσει. Τον καταραμένο αυτόν, μη λειτουργήσετε μαζί του, γιατί πήρα πληροφορία από το Θεό που μου έδειξε, λέει, το χιτώνα του Χριστού σχισμένο από τον Άριο. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση και οι πατέρες αυτοί το καταδικάζουν σαν λεγεώνα δαιμονίων, τα έχουν δει τα δαιμόνια. Εγώ είμαι ο πιο χειρότερος των παπάδων που δεν δικαιούμαι καν να λέω ότι είχα μια τέτοια εμπειρία, αλλά επειδή την έχω πει δημόσια και ασχέτως δεν με πείραξαν οι κριτικές, οι ανάρμοστες, δεν με πείραξαν, είχα δει εγώ εκείνη την παπικιά που σας είπα να τη σέρουν τα δαιμόνια όταν μπήκε μέσα στο ναό την ώρα που έκανε σημερινό και ήρθε να προσευχηθεί για τον πεθαμένο πάπα που είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα. Και μπήκε στο ναό και εγώ έτσι πως ήρθα στο αναλόγιο με το ασπράδιμο αυτό, εδώ, τάκ, την είδα και πριν τη δω άκουσα αλυσίδες. Λέω, τι είναι αυτό, Παναγία μου, προφητηρία, τι είναι αυτό. Και είδα τέσσερα δαιμόνια να σβαρνούν δύο μπροστά και δύο να ακολουθούν από πίσω με αλυσίδες αυτή την παπικιά και να μου τη φέρουν στο ναό να γονατίσει στο κέντρο του ναού κάτω τον πολυέλαιο να προσευχηθεί για τον Πάπα. Δεν το ήθελε ο προφήτης Ηλίας. Δεν το ήθελε ο προφήτης Ηλίας. Που κι άλλη φορά μου απέδειξε ο προφήτης Ηλίας ότι δεν θέλει τέτοια πράγματα να τέτοιες χαλαρώσεις να κάνουμε στην πίστη. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα και δεν θα έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε, πάντοτε κόβουμε, θα κόψω αυτό. Ένας πατήρ Σπυρίδων, Father Σπυρίδων, το έχει βάλει κατά άνοιξη. Να ακούσετε το βίντεο αυτό, την ομιλία, να το δείτε. Λέει πολύ ωραία και όμορφα πράγματα.
τονίζει πως ο Θεός μας κάνει μέλη της Εκκλησίας. Χθες βγήκα για περπάτημα και είχανε... Τι ήταν χθες? Σάββατο. Σάββατο. Είχανε πάρει, φαίνεται, πώς το λένε, φόρα οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά στον Εύωσμο να βγουν σε όλα τα σοκάκια. Για να ευαγγελίσουν τον Εύωσμο. Ναι. Παίρνω την παπαδιά τηλέφωνο, λέω τώρα που έρχομαι στο σπίτι η παπαδιά, να περάσω, λέω, από το σούπερ να φέρω γάλα και να πάρω και τίποτα κρεμμύδια, γιατί δεν έχουμε φρέσκα κρεμμυδάκια. Έτσι έλεγα στον δρόμο. Και δεν είδα ότι είχαν ένα στάντ. Αυτή, επειδή μιλούσα για τα κρεμμύδια, δεν είδα το στάντ. Και ότι τρεις τύποι, δύο ψηλά παιδιά και μια κοπέλα, ήταν στα χόρτα μέσα και περίμεναν το θύμα. Αλλά δεν είδα. Περνώντας όμως, λέω, ρε, τι ήταν αυτή? Αλλά δεν με άφησε η καινούργια συνάντηση να γυρίσω πίσω. Ήταν μια κυρία και μια δεσποινίδα, οι οποίοι μου λένε, χαίρετε, χαίρετε, λέει, σας μίλησε κανένας για το Λόγο του Θεού? Μπα, λέω. Μπάλεο, δεν με μίλησε κανένας, εσάς περίμενα. 30 χρόνια παπάς, 20 χρόνια κατηγητής, δεν. Τώρα περίμενα. Μου λέει να μάθετε, λέει, για τον Λόγο του Θεού, έχουμε κάτι φυλάδια. Λέω, άμα απαντήσετε σε δύο ερωτήσεις, να δω αν είστε ικανές να με διδάξετε. Εγώ θέλω να με διδάξετε. Αλλά πρώτα να μου πείτε την Κυριακή του Θωμά, λέω. Τάκ μου κοιτάει. Λέω, εσείς μπορεί να με πιστεύετε, κυρία και του Θωμά, αλλά ο Θωμάς, λέω, όταν βρέθηκε μπροστά στον Χριστό, τον αναστημένο, όπως λέγει ο Ιωάννης, τι είπε? Δεν ξέρω, λέει. Δεν ξέρεις, λέω. Δεν ξέρεις που είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου? Λέει, δεν το ξέρω. Λέω, κοίταξε, εσύ θα με διδάξεις? Πώς θα με διδάξεις, ή αν δεν ξέρεις μια βασική. Λέει, εσύ, λέει, τι πιστεύεις, λέει, μου λέει, σε έναν Θεό που γεννήθηκε και που σταυρώθηκε και μετά ξαναέφυγε? Λέω, εγώ το Θεό που πιστεύω είναι αυτός ο Θεός τον οποίο βαπτίστηκα. Α, μπράβο, μου λέει. Πού βαπτίστηκες? Βαπτίστηκα εκεί που εσύ δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, μου λέει, εγώ πιστεύω, λέω, σε αυτό που λέει ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς, κάνει έτσι, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στην Αγία Τριάδα. Εσύ πιστεύεις στην Αγία Τριάδα? Πού βαπτίστηκες εσύ, λέω? Πού βαπτίστηκες, πες μου? Βαπτίστηκες σε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, να βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Όχι. Όχι. Φύγανε. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές βρέθηκα μαζί τους, μια-δυο επιχειρήματα τους κάνω να πάθουν αυτό που πάνε οι κοφάραλοι. Χαριτωμένοι άνθρωποι είναι οι κοφάραλοι, αλλά αυτός ο τρόπος που έτσι κάνουν μετά και φεύγουν. Χαριτωμένοι και συμπαθείς συνέχοι και συγγενείς κοφάρα, δεν το είπα ειρωνικά, απλά σαν έκφραση. Να κλείσω με την προφητεία του Αγίου Αυγουστίνου του Καντιώτη, πάνω στις διώξεις μου και στα δικαστήρια που με έστειλε η Μητρόπολη, είτε στην Αθήνα, στη Σύνοδο, είτε εδώ κτλ. Πάντοτε στο κομποσκήνι μου έλεγα, Άγιε Επίσκοπε Αυγουστίνε Καντιώτη, βοήθησέ με. Εγώ αυτόν επικαλούμε, ειδικά στους αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας, αυτόν επικαλούμε, γιατί τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, με ευλόγησε στο κεφάλι μπροστά σε 300 παιδιά και μου ευχήθηκε καλή ιεροσύνη, όταν ήμουν ακόμα στην πρώτη γυμνασίου. Όλα αυτά δεν ξεχνιούνται. Αυτή είναι η δύναμη της ευχής του Αγίου Αυγουστίνου. Η σχέση που είχα με τον δάσκαλό μου, τον Σωτηρόπουλο, τον Νίκο, που είχαμε την ίδια αρχή, ορμόμενη και οι δύο από τον Επίσκοπο αυτόν τον ηρωικό, τον Άγιο, και πάντοτε θέλω να βάζω πάνω στις αγωνιστικές ομιλίες. Μπορεί εσάς να μην σας φαίνονται πολύ αγωνιστικές, αλλά στο διαδίκτυο που δεν με ξέρουν ειδικά, σου λέει, τι παπάς αυτός είναι, τι παπάς τρελός είναι αυτός.
Εγώ έτσι είμαι τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν θα αλλάξω τώρα. Έτσι. Λέγει λοιπόν το προφητικό αυτό κείμενο του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, γραμμένο το 1964, πριν από την δικτατορία, πριν γεννηθώ καν, για τη σημερινή πρωτοφανή εκκλησιαστική αποστασία με τον οικουμενισμό. Και πείτε μου εσείς αν η εκκλησία η δικιά μας έχει καμιά σχέση με την εκκλησία τη δικιά τους. Θεολόγοι τινές, επηρεαζόμενοι από τα σύγχρονα παγκόσμια ρεύματα, ως καραμέλα απεπιλίζουν τώρα τελευταίως τη λέξη οικουμενικότης, οικουμενικό πνεύμα, οικουμενική κίνησης, οικουμενικότης, τι ωραία λέξη. Αλλά κάτω από τη λέξη αυτήν κρύβεται ο φοβερότερος για την Ορθοδοξία κίνδυνος. Ποιος κίνδυνος? Θα τον παρουσιάσουμε με ένα παράδειγμα. Μία γυνή είναι πιστή στον άντρα της. Δεν επιτρέπει τρίτος της να επισέλθει εις ασχέσεις των. Διαρκώς εθυμείται τις επισήμους υποσχέσεις που έδωκεν στο γάμο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλλά η γυνή αυτή τη χάνει να είναι εκτάκτου καλονής, πανέμορφη, και ελκύει τα βλέμματα πολλών. Λόγω όμως της εντιμότητος της γυναίκας, της γυναικός, όποιος θα ετόρμα να την πλησιάσει και να κάνει πρόταση περί ανηθίκων σχέσεων, αμέσως θα απεκρούει το μετοργής. Και αν επέμενεν έναν ισχυρόν ράπισμα της εντύμου γυναικός επί του ανεδούς προσώπου του, θα τον έκανε να συνέλθει. Παλιά οι γυναίκες σφαλιάριζαν. Τώρα οι γυναίκες δεν σφαλιαρίζουν, έτσι. Δεν σφαλιαρίζουν τώρα στα πειράγματα. Γιατί? Γιατί όλες οι γυναίκες θέλουν να είναι σεξι. Κοίταξε, και οι άντρες σεξι θέλουν να γίνουν. Υπάρχουν τα unisex. Και άντρες και γυναίκες μπορούν να φορέσουν τα ίδια ρούχα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ίδιο ρολόι, το ίδιο παντελόνι, το ίδιο βραχί, όλα τα ίδια μπορούν να φορέσουν. Τα ίδια φοράνε. Γιατί είναι σεξι οι γυναίκες. Σήμερα πλασάρουν αυτό. Βγαίνουν στην τηλεόραση, λέει είσαι πολύ σεξι. Ευχαριστώ που είμαι σεξι. Ευχαριστώ. Δηλαδή προκλητική. Πού να δώσει φαλιάρα αυτήν η γυναίκα. Παλιά οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες μας, στο σούλι βγάζουν τα μάτια τους οι όμορφες. Το ξέρετε αυτό? Οι όμορφες βγάζουν τα μάτια τους για να μην τις δει ο Τούρκος και τις πάρει στο σαράι, στο χαρέμι. Βγάζουν τα μάτια. Ναι, και η Αγία. Λοιπόν. Τούτο λοιπόν καλώς γνωρίζονται στα φαύλα υποκείμενα, ότι δηλαδή σφαλιαρίζουν η ηθική γυναίκα, άλλη μέθοδο μεταχειρίζονται. Προσπαθούν να εξακριβώσουν εις ποια πράγματα αρέσκεται αυτή. Εάν δηλαδή αγαπά την ποιήση, τη φιλοσοφία, την καλλιτεχνία κτλ. Για να τις κάνουν κόρτε με αυτό που τις αρέσει. Και από τα πράγματα αυτά θα αρπαχθεί ο κρίφιος εραστής και με μεγάλη επιτιδιότητα θα επιδιώξει να αρχίσει αθώαν συζήτηση επί των θεμάτων της αρεσκίας της γυναικός. Τι ωραίο είναι αυτό το ποίημα. Τι ωραία που είναι αυτή η εικόν. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό το θεατρικό έργο. Πόσο γλυκία η μουσική. Έτσι αρχίζει ο διάλογος. Η ιδέα αφελής και ανύποπτος γυνή αφήνεται να παρασύρεται εις μακράς συζητήσεις μετά το απατεώνος. Δεν υπάρχει χειρότερο από το Facebook. Θα σου το πω εγώ τώρα που το είπα αυτό. Γιατί εδώ λέει για ποιήματα το Facebook και γενικά αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γκομενοπαγίδες. Το Messenger, αυτό φταίει. Γκομενοπαγίδες είναι, γκομενοπαγίδες. Όλες οι γυναίκες, ας μην πω όλες, είναι με το tablet στο χέρι και μαγειρεύουνε. Και το like. Ποιος με έστειλε like, αυτός με έστειλε like, να του στείλω εγώ μήνυμα, να μου στείλει. Οι άντρες το ίδιο. Και πέφτουνε θύματα, τέλος πάντων. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ιδέα αφελής και ανύποπτος γυνή αφήνεται να παρασύρεται εις μακράς συζητήσεις μετά το απατεώνος, το οποίο
Καθόν χρόνων η γλώσσα ρητορεύει περί φιλολογίες και καλλιτεχνίες, η καρδιά σκυρτά από τη μυστική ελπίδα της κατακτήσεως της γυναίκας. Έτσι, μπορεί να λέει για το φεγγάρι, τι ωραίο είναι το φεγγάρι, αγάπη μου, αλλά το κρεβάτι σκέφτεται. Ποιο σκέφτεται το φεγγάρι? Το κρεβάτι, ο σκοπός είναι αυτός. Και η Μπουνταλού έρχεται και μου λέει, και ο Μπουνταλάς, μου λέει, πάτερ, λέει, αρέσω. Αρέσεις, λέω. Έτσι με λένε. Πάτερ, λέει, αφού αρέσω. Αρέσεις, λέω, αλλά ο σκοπός του Μπουνταλού είναι να σε ρίξει το κρεβάτι. Μπορείς να σε ρίξει το κρεβάτι και πάρει το μεζέ του, μετά μην είδατε τον Παναγί. Φεύγα, εξαφανίστηκα. Γι' αυτό λέω όλα τα κοριτσάκια που κάνουν σχέσεις. Πρόσεξε, ρε, κράτα και μια μπάριζα. Κράτα και κάτι να το δώσεις στο γάμο. Όταν τα έχει κερδίσει όλα αυτά από τον δεσμό και από τον αραβόνα, μετά στο γάμο τι θα του δώσεις? Θα της έχει βαρεθεί ήδη. Όταν ήσουν αραβωνιασμένη, σε βαρέθηκε. Τώρα σε λέει τι θα μου δώσεις. Γι' αυτό μόλις παντρεύονται. Αυτό είναι γεγονός. Ο άντρας μετά το πρώτο μήνα του μέλητος και στο μήνα του μέλητος κοιτάει να βρει τη χαρά αλλού. Το ξένο είναι πιο γλυκό, λέει. Πότε δεν πρόλαβες, λέω, να χορτάσεις το δικό σου και θες το ξένο? Το ξένο, λέει, πάτε, είναι πιο γλυκό. Και αρέσω, μου λέει, και έχουμε διαζύγια από το πρώτο έτος του γάμου. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, λέει. Λοιπόν. Και αφού δια των συζητήσεων δημιουργηθεί κλίμα μεγάλης οικειότητας και αμοιβαίας κατανοήσεως, τότε θα επέλθει και το μοιραίο, η άτιμος δηλαδή πράξης, η αισχρά ένωσης, η οποία ήρχισε με ένα αθώο διάλογο, όπως ποτέ, όπως κάποτε και εν τη Εδέμ, ο πονηρότατος Όφης, με ένα γλυκή διάλογο κατόρθωσε να απατήσει την Εύα. Μας εννοείται, αγαπητοί μου, τι θέλουμε να είπαμε. Παραβολικός είναι ο λόγος μας. Η γηνή, περί της οποίας ομιλούμε ανωτέρω, είναι η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Αυτή είναι η Καλονή. Αυτή είναι η περιφέρουσα των ήλιων, κατά τη θαυμαστή εικόνα της Αποκαλύψεως. Αυτή είναι η ηλιοστάλακτος, η φέρουσα επί της κεφαλής Στέφανων Αστέρων 12 και τη σελήνη επί τους πόδας αυτής. Αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έμεινε πιστή στον Κύριον εις των αιώνιων νηφίων. Αυτοί εφύλαξαν αγνήν την προφορική και γραπτή παράδοση του Κυρίου και των Αποστόλων, κατά τη θεόπνευστο συμβουλήν στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, άσε διδάχτετε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 19 αιώνες μάχεται κρατεών και αιματηρών αγώνα κατά της πολυειδούς πλάνης, κατά των ποικιλονίμων αιρέσεων, που επιζήτησαν να μολύνουν και να διαφθείρουν την αγνότητά της. Μία δε εκ των φοβερυτέρων αιρέσεων είναι και ο παπισμός, ο οποίος λόγω των πλανών του, του απολυταρχικού πνεύματος και του φοβερών εγκλημάτων του, προεκάλεσε τον προτεσταντισμό και την κατάτιμηση της όλης χριστιανοσύνης. Ναι, αιρετική είναι η παπική. Άντε ρε, πες το άθι με Θεσσαλονίκης αυτό που έλεγε ο Καντιώτης, αλλά μου είχες πει στο γραφείο σου, μην ακούς αυτόν, λέει, αυτός ήταν τρελός. Μου το είπε εμένα ο άνθρωπος. Μου λέει, γιατί λέει κάνεις κηρύγματα το Καντιώτη. Εγώ από τότε κάθε μήνα βάζω και περισσότερα. Και στην κατάληξη έχω πλημμύρει στην κατάληξη με τον Καντιώτη. Να τα ακούνε και να ντρέπονται. Δεν το ήθελε τον Καντιώτη, δεν τον ήθελαν. Γιατί έλεγε ότι ο παπισμός είναι αίρεση. Ναι, αιρετική είναι η παπική. Ως ορθώς τονίζει το ορθόδοξο περιοδικό Σωτήρ, εις το τελευταίο του φύλλο, τότε ο Σωτήρ τα έγραφε αυτά. Τώρα ο Σωτήρ είναι υπέρ του σχίσματος στην Ουκρανία. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Στηρίζουν τον Πατριάρχη. Την αιμονή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πατρόα Ευσέβεια γνωρίζουν καλώς οι εχθροί της, και μάλιστα ο παπισμός. Και επειδή οι εχθροί ούτη δια πολλών παραδειγμάτων έχουν πιστεί ότι δι' ενός κατά μέτωπον πολέμου δεν δύναται να εκφορθήσουν το φρούριον της Ορθοδοξίας, άλλοι τακτικοί μετέρχονται εσχάτως. Ήρχισαν νέων πόλεμων, τον πόλεμο της ειρήνης. Τον πόλεμο της ειρήνης. Χειρότερον από τον πόλεμο των Σταυροφοριών. Δεν ακούει την τελαλιά του Όφεως,
του επιζητούντος να φθείρει τα νοήματα της Ορθοδοξίας από, την, από τις απλότητες ημών. Ιδού τι λέγει ο Όφιος, ο Όφης. Ω Ορθόδοξος Εκκλησία, γιατί μένεις μακράν, μη με φοβήσαι. Δεν είμαι ο δράκον, Κύριε Αναστάσια, που λες ότι εμείς οι Ορθόδοξοι φοβούμαστε τους άλλους χριστιανούς. Έτσι είναι, ο Όφης είναι. Και εσύ το, τη φωνή του Όφη κάνεις, που μας λες μη φοβάστε, ελάτε στον Πάπα. Έτσι μας είπε νωρίτερα. Τι λέγει εδώ όμως, ότι είναι ο Όφης. Μη με φοβήσαι, λέει, δεν είμαι ο δράκον, είμαι ο γλυκής άγγελος που σου φέρνει το μήνυμα της αγάπης. Δεν έχω σκοπό να σε θίξω εις τίποτε. Κράτησε τα δογματά σου και τις παραδόσεις, όπως είπε ο Άδημος. Θα τα κρατήσουμε αυτά. Ένα αγιοποτήριο θα είναι, ο καθένας θα κρατάει τα δικά του. Κράτησε τα δόγματα και τις παραδόσεις. Αυτά είναι για τους θεολόγους, όπως είπε ο Αθηναγόρας. Εγώ σε προσκαλώ στο σαλόνι μου για να συζητήσουμε άλλα θέματα. Για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο κατά της φτώχειας. Στο Κολυμπάρι αυτό έγινε. Ψήφισμα κατά της φτώχειας. Κατά της δυστυχίας. Κατά της αθεΐας. Κατά του κομμουνισμού. Κατά του πολέμου κτλ. Κτλ. Δεν σε συγκινούν αυτά τα θέματα. Δεν σε ενθουσιάζει. Βάλε και τον πλανήτη, γιατί έχουμε και πράσινους πατριάρχες. Ναι, το λέει παρακάτω σε σχόλιο, ότι μπορείτε να βάλετε, λέει, το σχόλιο. Και ναι, και άλλα. Προσθέστε. Τότε το 64 δεν είχαμε πράσινο πατριάρχη. Δεν σε συγκινούν αυτά τα θέματα. Δεν σε ενθουσιάζει η πρόταση σε αυτή. Έλα λοιπόν να διεξαγάγουμε το διάλογό μας επί υψηλού επίπεδου, επί του επίπεδου της οικουμενικότητος και της αμοιβαίας κατανοήσεως, και θα ειδείς πόσο ωραία θα είναι η συνάντησή μας. Ορθόδοξος Εκκλησία μας, πονεμένη και μαρτυρική μάνα μας, θα δεχθείς την πρόταση αυτήν. Θα ανοίξεις διάλογον με τον παπισμό και δεν διαβλέπεις ότι στην πρόταση αυτήν υπάρχει ο κίνδυνος δια ανικανότητα και αναξιότητα των εκπροσωπούντωσε να δημιουργηθεί μια κατάσταση εις τρομερών βαθμών ευνοϊκή δια τους εχθρούς σου, μέσα στην οποία, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στην αγκάλη του παπισμού και θα συμβεί η ένωσης, η ψευδόνυμος ένωσης, η πνευματική μοιχεία, η πλέον άτιμος πράξης, η οποία μπορεί να συμβεί ποτέ και δι' την οποία θα χρειαστούν αιώνες μετανοίας. Οι δε Ορθόδοξοι, οι οποίοι θα θελήσουν να παίξουν ρόλο μαστροπού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα έρθει η ώρα που θα αναστενάζουν και θα λέγουν ότι είπανε επί εποχής Μάρκου Ευγενικού, η γλώσσα αυτή, θα έρθει αυτήν η ώρα. Η γλώσσα αυτή που ερητόρευε περί οικουμενικότητας και αμοιβαίας κατανοήσεως ασκοπή, τα πόδια αυτά που έτρεχαν προς συνάντηση των υποκρινωμένων φιλίαν με τα Ορθοδοξίας ας απίσουν, τα χέρια αυτά τα οποία υπέγραψαν επιστολάς και υπομνήματα οικουμενικότητας να πέσουν. Αυτή, αγαπητοί μου, ελόγω παραβολικό και ρεαλιστικό είναι η περιλάλητος θεωρία της οικουμενικότητας που χάφτουν ή εκ των ημετέρων χάνει. Έτσι μιλούσε ο Αυγουστίνος, γι' αυτό δεν τον αγαπούνε. Η θεωρία περί οικουμενικής κινήσεως, κάτω από την οποία δύναται να στεγαστούν όλα τα είδη των αιρέσεων και τα πλέον ετερόκλητα στοιχεία, αποτελεί, επαναλαμβάνομαι, κίνδυνον για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι υποτιμά τη σημασία των δογμάτων, των αιωνίων τούτων αληθιών της Θείας Αποκαλύψεως, εοποίε διατυπωθήσε θαυμαστός εις τους συντόμους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, είναι ως τα οστά και εις ποδηλική στήλη, άνευ των οποίων το σώμα μεταβάλλεται ως εις πλαδαράν και άμορφων μάζαν. Υποτιμά τους ιερούς κανόνες, τους οποίους οι οπαδοί της οικουμενικότητος αποκαλούν απαρχιωμένα και σκορπιασμένα όπλα. Πώς τους λένε, πώς είπε ο Βαρθολομαίος για τους κανόνες, ότι είναι τα έσχη, τα τείχη του έσχους. Οι κανόνες είναι τα τείχη του έσχους που εμποδίζουν τους αδερφούς μας, τους αιρετικούς, τους άλλους, να έρθουν. Έτσι μιλάνε οι αντίχριστοι αυτοί. Τα τείχη του έσχους λένε ότι είναι οι κανόνες. Πολύ σωστά λοιπόν λέγει εδώ ότι αποκαλούν τους κανόνες απαρχιωμένα και σκοραγισμένα όπλα. Είχα ακούσει και τον πατέρα, τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Τσέτσι. Τέτσι. Τσέτσι. Ξέρω πώς το λένε. Του Πατριαρχείου.
Όταν είχε έρθει ο Πάπας πρώτη φορά στο φανάρι, στην Ελλάδα μάλλον, σηκώθηκε και είπε, τον είπαν, λέει, Πάτερ, υπάρχουν κανόνες, λέει, αυτοί παλαιοί, απαρχαιωμένοι, λέει, σκουριασμένοι και κανόνες. Και ο Αλβανίας το είπε πριν. Και ο Αλβανίας. Ιδεολογήματα, αρχαία ιδεολογήματα είναι αυτά, απαρχαιωμένες απόψεις. Συνελώντη δε υπήν υποτιμά την Ορθόδοξη Εκκλησία καθόλου σε όλη την ορότητά της, δια την οποία οι οπαδοί της οικουμενικότητας λέγουν ότι είναι αυταρέσκεια και βλασφημία να νομίζομεν ότι αυτή και μόνη είναι η αληθινή Εκκλησία, η κατέκουσα ακύβδηλον την αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως. Ούτω τα δόγματα και η ηθική αδιασπάστος ηνωμένα εν τη Ορθοδοξία, εν τη οικουμενική κινήση τείνουν να εξατμιστούν και να παραμείνει ένα απατηλό σχήμα αγάπης. Ούτως η θεωρία της οικουμενικότητας και της συνυπάρξεως των λαών, υποκοσμικών και πολιτικών κύκλων του αιώνος, υποστηριζόμενη προστήριξη μιας επισφαλούς ειρήνης, εισβάλλουσα ήδη και στον πνευματικό κόσμο, όπου οι συμβιβασμοί είναι απαράδεκτοι, δύναται να προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση πραγματική Βαβέλ. Η ζήμη είναι άχρηστος εάν αναμειχθεί με άλλα στοιχεία και χάσει τη δραστική της ενέργεια. Και η Ορθοδοξία είναι η αρίστη ζήμη, η ζήμη της αληθείας. Η οποία δύναται όλον το φύραμα να ζυμώσει, αλλά υπό την προϋπόθεση να παραμείνει άμικτος από ξένα στοιχεία καθαρά. Δια τούτο, εχθροί της Ορθοδοξίας είναι οι οπαδοί της θεωρίας της οικουμενικότητας. Δεν διστάζουμε, λέει, δια τούτο να ονομάσουμε την κίνηση αυτήν της οικουμενικότητας νέα αίρεση, εναντίον της οποίας πρέπει πάση δυνάμη να αμυνθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αδελφοί μου, σας ευχαριστώ. Εμείς σε αυτούς μένουμε. Μην υποχωρήσετε ούτε σε απειλές, ούτε σε ειρωνίες, ούτε σε τίποτε, ούτε σε υποτιθέμενες καταστάσεις, αν πεθάνεις τι θα γίνεις, αν παντρευτείς που θα πας, αν βαπτίσεις τι θα κάνεις, ποιος παπάς θα σε κυδεύσει, ποιος... Αυτός από απάνω ο άρχοντας, τον, ο άρχοντας. Η παπαδιά μου να κάνει μια παρέμβαση. Όταν διαβάζατε την επιστολή του, του Μακαριωτάτου Αλβανίας, ένα σημείο το οποίο αναφέρεται σε εμάς καθαρά, το περάσαμε λιγάκι, αλλά εμένα μου μείνε. Λέει ότι η μεν, η πρώτη, που είναι αντίθετη με τον οικουμενισμό, λένε, που δεν το λέμε, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, αυτό δεν το πρεσβεύουμε, Πάτερ, εγώ Πάτερ θα τον πω, θα τον προσφωνήσω, ότι είμαστε αντίθετοι με τον οικουμενισμό γενικότερα, με την αγαπητική αυτή κατάσταση που έχουν όλοι αυτοί, γιατί δεν έχουμε να πάρουμε κάτι από τη Δύση. Το προσέξατε αυτό? Το λέμε ποτέ αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Θέλουμε κάτι από τη Δύση, Πάτερ Αλβανίας Αναστάση? Ποτέ, στον αγώνα μας ποτέ δεν ζηλέψαμε τη Δύση. Ποτέ δεν θέλαμε να πάρουμε, όπως λέτε, κάτι από τη Δύση. Υποτιμάτε τον αγώνα μας. Αλλά μήπως αυτό πιστεύετε εσείς? Μήπως εσείς θέλετε να πάρετε πράγματα από τη Δύση? Γι' αυτό τα πτυχία σας πηγαίνετε και τα βάζετε πάνω στο τραπέζι του Πάπα. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε αντίθετοι με το πνεύμα σας, δεν έχουμε και να ζηλέψουμε και κάτι από τη Δύση. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.